Το πρώτο ρήγμα στην παράταξη Δημαρά έγινε πριν αναλάβει δήμαρχος. Ο πολιτευτής του Πασό και δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Παπαγιαβής δεν ψήφισε τελικά την πρόταση του νέου δημάρχου όσον αφορά στα πρόσωπα που επέλεξε για προέδρους και μέλη οργανισμών και επιτροπών. Εγώ έχω μια πολιτική διαφωνία, πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω, ότι οι άνθρωποι που ηγούνται σε, αυτά τα, πρά... σε αυτές τις θέσεις πρέπει να είναι εκλεγμένοι, πρέπει να είναι αιρετοί δημοτικοί σύμβουλοι. Θα προτιμούσα λοιπόν όλοι αυτοί οι εκλεκτή κύριοι οι οποίοι θα βοηθήσουν την προσπάθεια αυτή να είσαντε στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου διότι επιμένω ότι ο πρόεδρος πρέπει να είναι πολιτικό πρόσωπο. Ο κύριος Παπαγιαβής εξέφασε την έντονη δυσαρέσκειά του και για το πρόσωπο που επέλεξε ο κύριος Δημαράς για να στελεχώσει το γραφείο τύπου του Δήμου. Τα πρόσωπα που πρότεινε ο κ. Δημαρά είναι τα εξή. Για τη θέση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Γιανακόπουλο. Για τη θέση του Προέδρου τη ΔΕΙΑΠ, τον πρώην Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, Νίκο Κοντοέ. Για τη θέση του Προέδρου του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντο, τον κύριο Αντώνη Σκιαθά. Για τη θέση του Προέδρου τη ΑΔΕΠ, τον κύριο Αντώνη Κότσαλη. Για τη θέση του Προέδρου του Οργανισμού Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία, το Δημοτικό Σύμβουλο, Χάρη Μασαρά. Για τη θέση του Προέδρου του Διπεθέ, τον Πέτρο Ψωμά. Για την Οικονομική Επιτροπή, του Στάκη Γκίκα, Αχιλέα Γεωργακόπουλο, Παναγιώτα Δροσοπούλου, Χαράλα Μποκαρκούλια, Σταύρο Μαλλιώρη, Κωνσταντίνο Τρίγκο. Για την Επιτροπή Ποιότητα Ζωή, του Δημήτρη Αβράμη, Μαρία Ρούβαλη Ανδριοπούλου, Κωνσταντίνο Βουκελάτο, Χρήστο Λέγκα, Κωνσταντίνο Μπουρδούλη, Τασία Παπαντονοπούλου. Στο μεταξύ, σήμερα ο κ. Δημαρά παρέλαβε και τα κλειδιά του Δημαρχείου από τον Δήμαρχο Ανδρέα Φούρα. Οι δύο άνδρες συζήτησαν για αρκετά λεπτά παρουσία και των συνεργατών τους και στη συνέχεια ο απερχόμενος δήμαρχος έδωσε τη θέση του στο νέο δήμαρχο Πατρέων.